Εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης του Συνδικάτου χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους που σήμερα έκαναν το βήμα, απέργησαν, έδωσαν τη μάχη με την εργοδοσία για να μπουν στο προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες. Σήμερα απεργούμε γιατί ενώ είμαστε ακόμα στην αρχή της τουριστικής σεζόν, η εντατικοποίηση χτυπάει πραγματικά κόκκινο. Υπάρχουν εκατοντάδες καμαριέρες, εργάτες ορόφων, μάγειρες και σερβιτόροι διανομής που ήδη είναι εξαντλημένοι, που παρετούνται από τη δουλειά μην αντέχοντας άλλο. Απεργούμε για να απαντήσουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο στους επιχειρηματικούς ομίλους του κλάδου, κόντρα στις νέες απαιτήσεις τους, κόντρα στην εφαρμογή κατώτατου μισθού για τους νεοπροσλαμβανόμενους στα ξενοδοχεία, κόντρα στην εφαρμογή των συμβάσεων ανάλογα με τα κριτήρια κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας, κόντρα στην εφαρμογή του εφταήμερου που υπέγραψαν οι ξενοδόχοι με τους ξεπουλημένους συνδικαλιστές της διοίκησης της Ομοσπονδίας Επισυντισμού Τουρισμού, όπου μάλιστα έκαναν και μήνυση στους εκπροσώπους του συνδικάτου και επιχειρησιακών σωματείων για το λόγο ότι διαμαρτυρήθηκαν για την κατάργηση του πενθήμερου. Μια σύμβαση που έτρεξε η κυβέρνηση να την κάνει υποχρεωτική, που την παρουσίασε ως φιλολαϊκή πολιτική, ενώ άλλες συμβάσεις που διασφαλίζουν αυξήσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας δεν δέχεται να τις κάνει υποχρεωτικές, επικαλούμενη τον αντιλαϊκό νόμο που δίνει το προνόμιο τους εργοδότες όποτε και αν αυτοί θέλουν να γίνονται υποχρεωτικές οι συμβάσεις. Απεργούμε σήμερα κόντρα στις απαιτήσεις των ξενοδόχων για σπαστά ωράρια στην κουζίνα, για τη γενίκευση της ομοιρίας με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, την εκπεριτροπή σε εργασία, τα δουλεφορικά και τα εργολαβικά συνεργεία. Παλεύουμε για να επανέλθει το ΕΦΑΠΑΞ στους ξενοδοχοϋπάλληλους στην 20ετία και να επεκταθεί και στον επισυντισμό. Παλεύουμε για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, για πενθήμερο, 7ωρο, 35ωρο με δύο συνεχόμενα ρεπό την εβδομάδα. Γιατί τώρα μπροστά στην προεκλογική περίοδο άνοιξε και η όρεξή τους στους εργοδότες και τους συνεταίρους τους. Με όλα αυτά βέβαια που τους έχουν τάξει τα κόμματα που τους υπηρετούν, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η επίθεση των εργοδοτών, των κυβερνήσεών τους, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα, συνάδελφοι. Και το βασικό ερώτημα για όλους μας μπροστά σε αυτή την περίοδο, το βασικό δίλημα, είναι τι θα γίνει την αμέσως επόμενη μέρα. Γιατί εμείς δεν δεχόμαστε να φεύγουμε από το σπίτι για δουλειά και ποτέ να μην είμαστε σίγουροι αν θα γυρίσουμε πίσω, όπως γίνεται σήμερα με τους συναδέλφους μας τους διανομής. Γιατί εμείς πέτρα προστασία κόντρα στα κέντρη της εργοδοσία. Για τους διανομής πέτρα προστασία κόντρα στα κέντρη. Γιατί εμείς συνάδελφοι δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε με καθεστώς ομοιρίας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για όλη μας τη ζωή, χωρίς δικαιώματα, χωρίς να ξέρουμε όταν λύγει η σύμβαση αν την επόμενη μέρα θα έχουμε δουλειά. Γιατί εμείς συνάδελφοι δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε με το καθεστώς της εκπεριτροπής και της διαλείπουσας εργασίας, με ενοικίαση, με εργολαβικά συνεργεία, με δουλεύωρους πάνω από το κεφάλι μας. Όλοι αυτοί που στήριξαν τα μνημόνια, που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δούμου του, θέλουν την ανοχή μας, θέλουν τη συνεργασία μας για να συνεχιστεί το τσάκισμα των μισθών, των δικαιωμάτων μας.
με τα παλιά και τα νέα μέτρα να εφαρμόζεται όλα στο ακέραιο. Με τη μείωση του αφορολόγητου, τη μείωση των συντάξεων, με πληστηριασμούς και κατασκεύσεις στα σπίτια μας. Θέλουμε την ανοχή μας για να βάλουμε πόδια ακόμα παραπέρα στην οργάνωσή μας, στους αγώνες μας, στις συνδικαλιστικές μας ελευθερίες, στο δικαίωμά μας, το μεγάλο μας όπλο, την απεργία. Αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους κάτω των 25, την ίδια ώρα που στην κυριολεξία μας έκλεψαν μέσα από την τσέπη μας το ΕΦΑΠΑΞ που μπαίναμε στην 20ετία με αποκλειστικά δικές μας εισφορές. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η λεγόμενη δίκαιη ανάπτυξη, η επιστροφή στην κανονικότητα, σημαίνει ότι δεν θα μας επιστρέψουμε τίποτα από ό,τι μας πήραν όλα αυτά τα χρόνια. Όσο μεγαλύτερη θα είναι η ανάπτυξή τους, όσο περισσότερες επενδύσεις μετράνε κάθε χρόνο, τόσο χειρότερες συνθήκες εργασίας διαμορφώνονται για μας, τους εργαζόμενους. Και όλα αυτά την ώρα που όλοι μαζί πανηγύριζαν στη συνέλευση του ΣΕΤΕ για τα ρεκόρ στον τουρισμό, για τα τεράστια κέρδη που αποκόμισαν από τη δουλειά μας, από τον ιδρώτα μας, εφαρμόζοντας όλα τα αντεργατικά μέτρα. Με μοναδικό βέβαια στόχο, ακόμα περισσότερα σκληρά μέτρα για να αυξήσουν κι άλλο την κερδοφορία τους, την ανταγωνιστικότητα με τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς ομίλους στον κόσμο. Γι' αυτό και θεωρούν περασμένα, ξεχασμένα, παθογένειες, πισωγύρισμα, την επαναφορά όλων όσων μας έκλεψαν. Γι' αυτό στις μεγάλες αλυσίδες στην εστίαση, τα μεγάλα catering, οι εργοδότες έχουν παγιώσει να μην εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση στον επιχειρησμό. Έχουν παγιώσει τα δεκάωρα, το εξαήμερο, τα σπαστά ρεπό, τις διπλές και τριπλές ειδικότητες, το καθεστώς του ορομίσθιου, της ανασφάλισης της εργασίας. Οι εργοδότες στον επιχειρησμό μαζί με την κυβέρνηση είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τα δεκάδες εργοδοτικά εγκλήματα. Είναι οι υπεύθυνοι για το θάνατο και το σοβαρό τραυματισμό δεκάδων συναδέλφων μας διανομέων την χρονιά που μας πέρασε. Η ψεύτικη αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για τις εργασιακές σχέσεις έχει στόχο να κρύψει ότι ήδη έχουν ψηφίσει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που θα υπολογίζουν το 40ωρο της εβδομάδας σε επίπεδο εξαμήνου και έτους, σπαραλιάζοντας κάθε έννοια σταθερού ημερήσιου χρόνου. Μας κρύβουν ότι αυτά είναι συμφωνημένα στα πλαίσια της στρατηγικής τους, ότι τέτοια και χειρότερα εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες, όπως μας λένε και οι συνάδελφοί μας από την Ιταλία. Ήδη στο κλάδο μας, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις τις εποχικές, το εφταήμερο είναι καθιερωμένο παράνομα από τους εργοδότες εδώ και χρόνια. Όλοι μιλάνε για το δικό μας κλάδο, τον παίρνουν ως παράδειγμα για να παρουσιάσουν την πολιτική τους, την πρότασή τους για την λεγόμενη δίκαιη ανάπτυξη. Όλοι δηλαδή αυτοί που στηρίζουν αυτό το δρόμο ανάπτυξης, στηρίζουν τις 14 διαφορετικές μορφές απασχόλησης, στηρίζουν το σπαράγιασμα στη σταθερή δουλειά, τα δουλεφορικά, τους εργολάβους, τους δουλεύωρους. Είναι αυτοί που συμφωνούν στην κατάργηση των ασφαλιστικού ΕΦΑΠΑΞ. Είναι αυτοί που συμφωνούν στην επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών στους εργοδότες. Είναι οι ίδιοι που μας έχουν πάει τα αυτιά εδώ και χρόνια και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες για το ζήτημα των επενδύσεων
ως τη μοναδική διέξοδο, τη μοναδική λύση. Γι' αυτό και μία από τις εταιρείες που τώρα τελευταία επένδυσε εδώ στην Αττική και που αποτελεί ναυαρχίδα των επενδύσεων μέχρι σήμερα δίνει πόνους σε όποιον εργαζόμενο της επιχείρησης καταφέρει λέει, να πείσει κάποιον άλλον να αντέξει πάνω από 3 μήνες. Όποιος πείσει κάποιον άλλον να δουλέψει πάνω από 3 μήνες στα κάτεργά τους θα πάρει δώρο λέει 150 ευρώ. Αυτό είναι το κίνητρο που δίνουν για να συνεχίζουν σε αυτή τη σκλαβιά να τους βγάζουν κέρδη. Αυτές είναι οι επενδύσεις τους. Αυτοί είναι οι σωτήρες. Τα δεκάδες νέα ξενοδοχεία και εστιατόρια που ανοίγουν κάθε χρόνο εδώ στην Αττική, το μόνο που εξασφαλίζουμε είναι η ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία για τους ίδιους τους επενδυτές, τους καπιταλιστές και τις ολοένα χειρότερες συνθήκες που δουλεύουμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο εδώ στην Αθήνα και στις εκλογές των επιχειρησιακών σωματείων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα αναλαμβάνουν δράση οι ίδιοι οι εργοδότες και οι διευθυντές τους χρησιμοποιώντας άγρια και ομή τρομοκρατία στους εργαζόμενους με το γνωστό ρητό ψήφισε τους δικούς μας για να συνεχίσεις να έχεις δουλειά. Αυτή την προσπάθεια της εργοδοσίας εκφράζει η δράση της συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΕΣΕ, της λοχτής μαφιόζικης ομάδας του Παναγόπουλου. Τους θέτουμε και από αυτή την κινητοποίηση το μήνυμα ότι τα συνδικάτα είναι και θα είναι των εργατών. Δεν θα τα αφήσουμε στα χέρια των εργοδοτών. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, συνεχίζουμε τον αγώνα δυναμικά και αποφασιστικά μέχρι να ικανοποιηθούν οι διεκδικήσεις μας. Συνεχίζουμε και δίνουμε τη μάχη για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το συνδικάτο μας, για να δυναμώσει η δική μας οργάνωση, συνολικά το εργατικό κίνημα, να δυναμώσει η ενότητα όλων των εργαζομένων από κάθε κλάδο, γιατί έτσι θα γίνουμε εμείς πιο ισχυροί, πιο αποτελεσματικοί. Αυτό δείχνει η πείρα μας, αυτό δείχνει η ιστορία μας. Απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και τον επισκεπτισμό με πνεύμα συναδελφικότητας και ταξικής αλληλεγγύης και τους λέμε ότι ο μοναδικός αποτελεσματικός τρόπος να αλλάξουμε την κατάσταση προς όφελός μας δεν είναι άλλος από το να ξεπεράσουμε κάθε φόβο, κάθε απειλή της εργοδοσίας, να πιστέψουμε στη δύναμή μας. Δεν έχουμε πραγματικά άλλη επιλογή πέρα από το να οργανώσουμε με ενότητα και μαζικότητα τον αγώνα μας, που ξέρουμε καλά ότι θα είναι μεγάλος και σε διάρκεια και σε δυσκολίες και σε θυσίες, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και μεγάλος όσον αφορά το μεγάλο σκοπό του. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε όλο αυτό το πλούτο που πάει σήμερα στις τσέπες των καπιταλιστών. Εμείς πρέπει να τον καρπωνόμαστε αυτό το πλούτο. Να έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε διακοπές δωρεάν. Να έχουμε το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο να ζήσουν τα παιδιά μας και η οικογένειά μας σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζήσουμε καλύτερα. Υπάρχουν όλες οι υποδομές για να καλυτερεύσει η ζωή μας. Αν το αποφασίσουμε, μπορούμε να πάρουμε εμείς την υπόθεση στα δικά μας χέρια. Όσο ψηλότερα θα βάζουμε τον τοίχη των απαιτήσεών μας, όσο περισσότεροι θα παίρνουμε στη μάχη, τόσο περισσότερο δυνατοί θα είμαστε. Γι' αυτό και εδώ στην Αθήνα θα τους το πούμε για άλλη μια φορά. Δεν θα περάσουν τα σχέδιά τους. Δεν θα εφαρμοστεί το 7ήμερο στα ξενοδοχεία. Γι' αυτό εδώ στην Αττική θα τους αναγκάσουμε όσος χρόνος και να χρειαστεί ώστε να υπογράψουν τοπικές συμβάσεις στον κλάδο με αυξήσεις
με πετρίμενο, σταθερό ημερήσιο χρόνο. Μπορούμε να έχουμε ακόμα περισσότερες νέες κατακτήσεις με γνώμονα το αγωνιστικό πλαίσιο πάλης, τα δίκαια αιτήματά μας. Καλή συνέχεια στον αγώνα μας. Δυνατά, αποφασιστικά, με υπομονή και θάρρος. Προχωράμε.